ρεπορτάζ του Αθανάσιου Έλλη στην Καθημερινή σήμερα είναι αποκαλυπτικό, Βίκη, των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων που έχουν γίνει για το θέμα του χρέους. Σύμφωνα με αυτό, πρωτοβουλία για την ελάφρυνσή του αναμένεται να πάρει ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Στίβεν Μνούτσιν, ο οποίος συμμετείχε, να θυμίσουμε, Βίκη, και στη διευρυμένη συνάντηση Τραμπ-Τσίπρα. Μάλιστα, όπως ανέφερες και εσύ, δεν αποκλείεται οι ΗΠΑ να ζητήσουν τη σύγκληση άτυπου Συμβουλίου Ενημέρωσης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μετά το σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο και βεβαίως αφού ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση, αυτό είναι το βασικό προαπαιτούμενο. Εκεί δεν αποκλείεται να πιέσουν να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για το χρέος. Mm-hmm. Το ρεπορτάζ επίσης, Βίκη, αποκαλύπτει και ένα τηλεφώνημα που έγινε μεταξύ της Κριστίν Λαγκάρντ και του κύριου Μνούτσιν με τη διευθύντρια του Ταμείου να το ενημερώνει για την συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, πως όλα πήγαν καλά, ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς εκπλήξεις και πως το Ταμείο θα επιμείνει στο θέμα του χρέους. Μάλιστα.